Μεταξά. Κοιτάξτε, διαχρονικά η θέση του ΚΚΕ είναι ότι ζητούμε, απαιτούμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ως αναπόσπαστο κομμάτι των μνημείων του Παρθενώνα, όπως επίσης και όλων των άλλων κλεμμένων θησαυρών της αρχαιότητας. Φυσικά είναι απαράδεκτη η ενέργεια του Βρετανού Υπουργού. Όμως με έναν τρόπο νερό στο μήλο και αυτή τη συμπεριφορά τον έχουν ρίξει και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με το καθεστώς της επιστροφής, δανεισμός και άλλες συμφωνίες, νομίζω ότι ρίχνουν νερό, όπως είπα, στο μήλο των αιτιάσεων της βρετανικής πλευράς. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αντίστοιχα κλεμμένα μνημεία και θησαυρούς της ελληνικής αρχαιότητας πριν από 2 χρόνια είχε προβεί σε τέτοιες συμφωνίες, δηλαδή δανεισμού, το οποίο θεωρούμε ότι πηγαίνει πίσω τη διεκδίκηση σε σχέση με το καθεστώς. Δανεισμού σε ποιο λέτε? Τη Συλλογή Στερν, για παράδειγμα, ναι. Που για 50 χρόνια η Ελλάδα θα δανειστεί τα δικά της μνημεία. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε για ποιο λόγο πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγλία. Έτσι. Πήγε να συνδυάσει με τους επενδυτές. Ναι. Πήγε να διαφημίσει τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής του, στο πώς έχουν τσακίσει τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και να δώσει τα διεπιστευτήριά του και στο μεγάλο κεφάλαιο και της Βρετανίας και του εξωτερικού, να το πω έτσι, ότι θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Πάμε στον κύριο Μεταξά, να μας πείτε λοιπόν γι' αυτό, να μας πείτε και αν πιστεύετε το ΚΚΕ ότι υπάρχει φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες και αν υπάρχει, πώς μπορεί να περιοριστεί. Έχετε κάποια πρόταση απέναντι σε αυτό που λέει η κυβέρνηση? Νομίζουμε ότι καταρχάς έχουν καταπέσει τα σαφρά επιχειρήματα της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι και με την κατάθεση του προϋπολογισμού έπεσε και το τελευταίο επιχείρημα σε σχέση με την δίθεν διανομή στην παιδεία, στην υγεία των χρημάτων που θα εξοικονομήσει το κράτος από την πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν είναι πάταξη φοροδιαφυγής αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να στείλει στα σπίτια τους, να κλείσει, να στείλει στην ανεργία χιλιάδες και χιλιάδες επαγγελματίες, ακριβώς γιατί αυτό που απαιτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι να πάρουν ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς που στην Ελλάδα, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς το έχουν οι μικροί επαγγελματίες. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει. Αν ήθελε η κυβέρνηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή, ναι, δεν θα κυνηγούσε, όπως λένε και οι ίδιοι οι επαγγελματίες στη Μαρίδα, θα κυνηγούσε τα μεγάλα τα ψάρια. Ναι. Πόσο? Θα κυνηγούσε αυτό το 0,4% των ΑΦΜ που χρωστάει το 70% των χρεών στην εφορία. Το 0,4%, περίπου 10.000 ΑΦΜ, χρωστάνε, αυτό είναι το 70%, χρωστάνε το 70%. Τη φοροδιαφυγή. Και αυτό είναι ένα. Δεν κάνει όμως καμία κίνηση να εισπράξει αυτά τα χρωστούμενα. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια. Περίπου στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τα 400 εκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση. Αν ήθελε να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, θα χτυπούσε την νόμιμη φοροδιαφυγή. Αυτοί που έχουν οι εφοπλιστές, αυτοί που έχουν οι τραπεζίτες, αυτοί που έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και όσον αφορά το επιχείρημα που επίσης κατέπεσε σε σχέση με το πού πάνε αυτά τα χρήματα, να σας πω, επειδή είμαι και από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών που έγιναν, δίνει τα ίδια που έδωσε και το 2023. 600 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα λέει θα τα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έργα που τα αποτελέσματά τους τα είδαμε. Τα κριτήρια με τα οποία φτιάχνονται τα έργα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ελληνικό. Για πάμε, γιατί είναι πολλά που πέσαν στο τραπέζι. 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Προς αυξημένο για κάθε παιδί. Ωραία. Γιατί δεν κάνει αυτό και παλεύει και με αυτό το νόμο και με τους προηγούμενους νόμους να τσακίσει πραγματικά, ξαναλέω, να στείλει στα σπίτια τους, να στείλει στην ανεργία χιλιάδες και χιλιάδες επαγγελματίες. Ή να τους βάλει στα delivery, όπως είπε ο...